υπάρχει κάτι κρυφό ανάμεσά μας. Ότι ζητήθηκε να συναντηθεί μια επιτροπή από το συντηρητικό των πλοκών. Ως άτομα θέλαμε εμείς και να βρεθούμε σε κάποιο χώρο για 5-10 ώρες να εξαντλήσουμε τα αγροτικά. Όχι! Όχι! Με μια πρόταση της κυβέρνησης μπορούμε να συζητήσουμε τι. Απλά να πούμε ότι η Επιτροπή της Κατερίνης πήρε την απόφαση να βγει και να πει να συζητήσει τι ακριβώς και τι να μεταφερθεί. Να βγει στον τύπο, να μην μπορούμε να μάσουμε τα μούτρα μας από τις φυλάσσες. Όχι! Είπαμε όχι! 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 Είπαμε όχι! Όλοι μαζί φωνάξαμε όχι! Η απάντησή τους, μήπως είστε υποκινούμενοι, μήπως είναι κάτι άλλο αυτό που θέλετε. Δηλαδή κλείσαμε το τηλέφωνο σε ένταση για να καταλάβετε. Υποκινούμενοι δεν είναι κανείς από κανένα, παιδιά. Θεωρώ και πιστεύω και θέλω να πιστεύετε και μπορείτε να το δείτε. Δεν νοείται να είμαστε 10 μέρες στον δρόμο. Λαοδάλος. Τα κανάλια όλους δικαίως και αυτά είχαν απεργία οι δημοσιογράφοι. Παρ' όλα αυτά όμως οι κάμερες ήταν στημένες στο πίσω μέρος του Βελιτίου Κέντρου. Θα τραβήξουν κάτι, δεν ξέρω τι να τραβήξουν. Θα γινόταν εγγένεια. Θα γινόταν εγγένεια. Δεν γίναν. Δεν θα τραπόμαστε από το εξής, έτσι. Και αυτό που έγινε προς το τέλος, με κάποια στοιχεία δεν ξέρω από πού ήρθαν και από πού δεν ήρθαν, ούτε αυτό ήταν ωραίο. Περιφρονήθηκε όσο μπορούσε αυτή η διαδήλωση. Οι αγρότες τραβηχτήκαν εν καιρός και μείναν τα στοιχεία αυτά που μείναν εκεί και κάναν αυτά που κάναν. Δεν ήταν οι αγρότες αυτοί που πετάγαν τις κροτίδες, ούτε τους δυναμίτες, ούτε τα νερά. Θα έπρεπε να μαζευτούν λίγο, να πάψουν να προκαλούν. Ο κόσμος είναι πιεσμένος και ειλικρινά κρατιέται σε ισορροπία σήμερα. Πρέπει να λάβουμε αυτό το μήνυμα και από εδώ απόψε, όπως και προχθές από την Κατερίνη και από τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι οι κλάδοι είναι έξω. Αφού θέλουνε του από παντού, του από παντού θέλουνε. Έρχεται μπροστά μας την επόμενη 5η, αν δεν κάνω λάθος, 4 του μήνα, το Παλαϊκό Συλλαλητήριο. Πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι όλη η Ελλάδα θα νεκρώσει. Δεν θα κινείται τίποτα. Στην περασμένη διαμαρτυρία και συλλαλητήριο μέσα στην πόλη, οι φαρμακοποιοί κατεβάσαν τα ρολά, παιδιά, πολλά καταστήματα κλείσαν τις πόρτες. Πάρα πολλοί κλάδοι στηρίξαν αυτό που έγινε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο χειροκρότημα. Επίσης, να πούμε και κανένα σύνθημα. Επαναλάβετε μετά από μένα. Τώρα με τα πόδια, μετά τρακτέρ. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα γίνει κυλελέρ. Τώρα με τα πόδια, μετά τρακτέρ. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα γίνει κυλελέρ.